Από την αρχή αυτής της τηλεοπτικής χρονιάς, της τηλεοπτικής σεζόν, δυστυχώς μας απασχολεί το θέμα της βίας. Η βία η οποία έχει κάνει πολύ έντονη την εμφάνισή της στα σχολεία, έχει κάνει έντονη την εμφάνισή της στα σπίτια, είναι φαινόμενο των καιρών. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνίας μας τώρα. Πια φοβάμαι να πω πως ναι, δεν θέλω να πω πως ναι. Η ελληνική κοινωνία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τη βία, όμως θα μας βοηθήσει σε αυτό για να ανοίξουμε έτσι την συζήτηση. Καθηγήτρια κοινωνιολογίας, η κυρία Αθηνά Καρατζά, την οποία θα καλησπερίσουμε και την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Σφακιανάκη. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Δικιά μας είναι η χαρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέμα είναι σοβαρό, είναι ένα δύσκολο, δύσπεπτο θέμα. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο πρέπει να το βάζουμε στο τραπέζι της συζήτησης για να αναζητήσουμε και τις λύσεις, οι οποίες θα μας δώσουν και τις απαντήσεις που θέλουμε. Τώρα, ακούσατε φαντάζομαι το πρόλογο. Αρνούμε να δεχτώ, κυρία Καρατζά, ότι είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνίας μας η βία. Τη συναντάμε όμως παντού. Τη συναντάμε παντού, είναι αλήθεια. Είναι, θα σας πω ότι υπάρχει μια γενική αρχή που την ξέρετε. Φυσικά όλοι μας την ξέρουμε, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό. Οι συνθήκες ζωής μας παράγουν τις συμπεριφορές μας. Οπότε είναι κομμάτι της ατμόσφαιρας της περιραίουσας η βία. Δυστυχώς είναι διάχυτη όπως το περιγράψατε. Και αυτό δεν σημαίνει απλώς την αναπαράγουμε, αλλά ως δέκτες, όσο πιο μεγάλοι δέκτες είμαστε αυτής της ατμόσφαιρας που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τίνουμε να εκδηλώνουμε ίσως κάποιες φορές αυτή τη συμπεριφορά. Οπότε ναι, δεν θέλω να το πω απόλυτα, αλλά ναι, τίνουμε να το αναπαράγουμε όταν το δεχόμαστε. Και το δεχόμαστε ποικίλο τρόπο. Δεν θέλω να πω ότι φταίει κάτι συγκεκριμένο, γιατί φαντάζομαι αυτό που πάντα συζητάμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τι φταίει, γιατί ξαφνικά έχουμε τόσα αυξημένα περιστατικά, θα ξεφύγουμε ποτέ από αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε. Που βέβαια είναι μεγάλη συζήτηση. Έχουμε, πιστεύετε, αλλοιωθεί, και όταν λέω το αλλοιωθεί μέσα, εντός και εκτός εισαγωγικών, έχουμε αλλοιωθεί από την υπερέκθεση σε αυτό που λέγεται διαδίκτυο. Έχουμε δημιουργήσει μια δεύτερη κοινωνία σε αυτό που λέγεται διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βάζω και ανήλικους, αλλά και για την ενήλικη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέτε για τις οθόνες ουσιαστικά, για το διαδίκτυο, για τα τηλέφωνά μας. Δυστυχώς διαμεσολαβείται πλέον η επικοινωνία μας από αυτές τις οθόνες. Έχουμε συνηθίσει τις οθόνες και κατά βάση έχουμε μαθητεύσει, γιατί μην ξεχνάμε, να μην το πάρουμε δηλαδή σαν να μην υπάρχει ιστορία από πίσω, έχουμε εξέλθει από μια υγειονομική κρίση, έχουμε ζήσει πανδημία, έχουμε απομονωθεί και έχουμε και κάποιες συσκευές όλη την ώρα μαζί μας, οι οποίες μας απομονώνουν όλο και περισσότερο. Και μας συνηθίζει το μάτι μας σε εικόνες οι οποίες είναι βίαιες. Και έτσι αυτό κανονικοποιείται μέσα μας και συνηθίζει το μάτι. Και συγγνώμη τώρα, παρόλο που δεν θέλω να πάω μόνο στο μεμονωμένο περιστατικό το πρόσφατο που είχαμε δει με την ανήλικη που χτυπούσε την άλλη την ανήλικη, νομίζω ταιριάζει με αυτό που ρωτάτε για τις οθόνες και για το διαδίκτυο. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είναι μόνο ότι υπήρξε ένα περιστατικό βίας μια ανήλικη κοπέλα να χτυπάει μια άλλη ανήλικη κοπέλα, αλλά το γεγονός ότι αυτό βιντεοσκοπείτο και ήταν παρόντα άλλα παιδιά, τα οποία παρέμεναν θεατές. Ξέρετε, καμιά γιατί φορά έχουν ότι μάθει να είμαστε θεατές. Ακόμα και με όποιο τρόπο και αν προβάλλεται αυτή η εικόνα, η εικόνα της βίας, ακόμη και για το συγκεκριμένο περιστατικό, το ότι προβάλλεται λειτουργεί και ως διαφήμιση εντός εισαγωγικών, λειτουργεί μιμητικά και βοηθάει σε αυτό που είπατε για την κανονικοποίηση, ότι τελικά δέχονται και οι εφηβοί μας ή και εμείς οι ίδιοι, ότι αυτό είναι μέρος της καθημερινότητας. Ναι, 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 γιατί συνηθίζει το μάτι και συνηθίζουν βασικά τα παιδιά. Γιατί κάνουμε μία τώρα ούτως ή άλλως ένα φόκους και μια εστίαση στα παιδιά, στο γεγονός δηλαδή ότι μιλάμε είτε για εφήβους, είτε μιλάμε για παιδιά λίγο μικρότερα, τα οποία έχουν αυτά τα εργαλεία και είναι μάρτυρες σε αυτές τις εικόνες. Έτσι, είτε παρόντα όταν ήταν τα συγκεκριμένα παιδιά, που δεν είναι θέμα να μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα, είτε εμείς που ήμασταν θεατές, δηλαδή πιο πολύ σοκαριστήκαμε εμείς που το βλέπαμε
Και τα παιδιά που το ζούσαν live εκείνη την ώρα δεν σάλευε το βλέμμα. Ναι, απλά ναι. Το παρακολουθούσαν. Δεν υπήρχε και αυτό αντίδραση. Το απλά, βέβαια, δεν είναι καθόλου απλά. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό, ίσως, κυρία Καρατζά. Σωστά. Βεβαίως, βεβαίως. Και δεν ξέρω αν θέλετε να δούμε λίγο, γιατί πάντα η ερώτηση επίμονη είναι τι φταίει τελικά. Φταίνει οι οθόνες αυτές από μόνες τους. Μπορούμε να όχι, το απαντήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσουμε, παρόλο που όλοι αυτή την ερώτηση έχουν, τι φταίει. Αλλά χρειάζεται να πούμε, νομίζω αυτό έχει νόημα να κρατήσει κανείς, ότι υπάρχει ένα πλέγμα παραγόντων κινδύνου, που δυναμητίζουν και ενθαρρύνουν αυτού του είδους τα περιστατικά και τα γεγονότα. Δηλαδή δεν θα πούμε μόνο ότι φταίει η οικογένεια, γιατί ξέρετε τώρα, το ξέρετε πολύ καλύτερα, ακούγονται πολλά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαβάζουμε πολλά και κάποιος θα πει, α, ο πυλώνας είναι η οικογένεια. Φυσικά. Η οικογένεια όμως δεν είναι αποκομμένη και από τους υπόλοιπους και από τα υπόλοιπα κομμάτια του κοινωνικού ιστού. Δεν φταίει μόνο το κράτος, δεν φταίνε μόνο οι θεσμοί, δεν φταίει το σχολείο, δεν φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν φταίνε οι εικόνες. Φταίνε όμως όλα αυτά μαζί. Γιατί αν, ας πούμε, υπήρχε μια φωτεινή εικόνα και μια φωτεινή ατμόσφαιρα γύρω, τότε δεν θα υπήρχε διέξοδος για να περάσουν αυτά τα περιστατικά. Όταν είμαστε σε ελληματικές συνθήκες, έχουμε και ελληματικού τύπου συμπεριφορές. Θα βάζετε. Έχω την ανάγκη, δηλαδή είμαι θυμωμένος, πρέπει να το βγάλω κάπου. Θα βάζατε ως τίτλο, καλά το λέω για τίτλο, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι τους αγαπάμε τους τίτλους. Θα βάζατε όμως ένα τίτλο στην σημερινή κατάσταση, μια κοινωνία σε κρίση. Δεν ξέρω αν αυτό φαντάζει τρομερά απεσιόδοξο. Και πολύ περισσότερο, τι είναι εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί μας ακούνε και οι γονείς, μας ακούει και ο κόσμος, εκπαιδευτικοί, μέρος, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, του κοινωνικού μας ιστού, που θέλουν κάτι να κάνουν, που θέλουν να πάρουν να κινηθούν και να πάρουν το θέμα στα χέρια τους. Φυσικά. Και ξέρετε, πολλές φορές ακριβώς επειδή θέλουμε να είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτά που λέμε και λέμε τώρα ότι πρέπει να έχω την ευθύνη αυτών που λέω, με ακούνε κόσμος κτλ. Ότι απαντούν πολλές φορές άνθρωποι που θα μπορούσαν να απαντήσουν και πιο εναλλακτικά, τι θέλω να πω, σαν να καταθέτω αυτή τη στιγμή πρόταση στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή που συνομιλώ μαζί σας, μπορώ να σας πω ναι, ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να ήταν σε ένα πρώτο επίπεδο να βελτιωθεί η ευημερία των πολιτών, σε ένα δεύτερο επίπεδο να εστιάσουμε σε ομάδες υψηλού κινδύνου και ευπαθείς ομάδες που τείνουν να περιθωριοποιούνται, άρα μπορεί να δυναμητίζονται οι συμπεριφορές τους, και σε ένα τρίτο επίπεδο να μιλήσουμε και για κοινωνική επανένταξη. Αλλά πάρα πολύ, έτσι όπως το είπατε, επειδή λέτε εμείς τώρα μας βλέπουν γονείς, μας βλέπουν άνθρωποι και μας ακούνε από τα σπίτια τους και σου λέει ωραία, πολύ ωραία τα λέτε, πολύ ωραία θεωρητικά, μια χαρά, αυτά πρέπει να γίνουν. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο, στο καθημερινό, εγώ τι πρέπει να κάνω. Νομίζω ότι υπάρχει μια ελπίδα στο κομμάτι το ότι μιλάμε για παιδιά. Που σημαίνει ότι είναι ακόμα σε μια αναπτυξιακή φάση η οποία είναι εύπλαστη. Και άρα αν εμείς είμαστε στα σπίτια μας και έχουμε τα παιδιά μας και μπορούμε να διαμορφώσουμε, αν θέλουμε να το πούμε, τους αυριανούς ενήλικες, εμείς λοιπόν το τι συνθήκες θα δημιουργήσουμε μπορούμε να το ελέγξουμε. Μπορώ δηλαδή να ελέγξω να υπάρχουν διέξοδοι, δραστηριότητες, πέρα από το κινητό, για παράδειγμα, επειδή το αναφέραμε τώρα στη συζήτηση, που δεν είναι αυτό μόνο, το να θυμηθούμε, κάτι το οποίο είναι πολύ κλισέ, και θα το πω και ως κοινωνιολόγος, κάτι που το μαθαίνουμε μικροί και λέμε ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Και αυτό το έχουμε ξεχάσει. Αυτό το ξέρουμε όλοι, γιατί... όχι μόνο εσείς που είστε κοινωνιολόγος, αυτό το γνωρίζουμε. Βέβαια. Ναι, και το έχουμε ξεχάσει και ξέρετε, είμαστε σε συνθήκες απομόνωσης, γενικευμένες συνθήκες απομόνωσης, ναι. Που αυτό μπορεί να είναι όντως με τις οθόνες μας, όντως ότι εγώ να προσέξω τον εαυτό μου, όντως να είμαι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και να πάρω εγώ τη θέση σε σχέση με τον άλλον. Είναι όλο το σύστημα φτιαγμένο στην απομόνωση, το οποίο κοινωνιολογικά και κοινωνικά μιλώντας είναι παραφύση. Θέλω... Ναι, συμπληρώστε αυτό που θέλατε να πείτε.
Ναι. Άρα αυτό το κομμάτι, δηλαδή να εστιάσουμε στο να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα ενθαρρύνουν την κοινότητα και τη συνύπαρξη. Γιατί όταν είμαι καλά με τους σημαντικούς άλλους και με τους δευτερεύοντες άλλους, είμαι καλά κι εγώ από μόνος μου. Και οπότε δεν έχω την ανάγκη. Αναζητώ διεξόδου στη βία. Μπράβο, ναι. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Το κρατάμε. Το κρατάμε αυτό που λέτε και ελπίζω να το εφαρμόσουμε και στην πράξη σε ό,τι έχει να κάνει φυσικά και με τους νέους μας και τα μικρά παιδιά που εκεί πρέπει τώρα να δοθεί η βάση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε. Θα χαρώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.